Μήπως το βίντεο της γνωριμίας με το Citizen Science και τον Easy σας άνοιξε την όρεξη? Ποιος είναι ο ρόλος μας στην επιστήμη ως πολίτες? Και πώς μπορεί ο καθένας από εμάς σε οποιαδήποτε ηλικία να βοηθήσει στις επιστημονικές προσπάθειες από την υπολογιστή ή το κινητό του τηλέφωνο? Μπορούμε άραγε να συμμετέχουμε στην επεξεργασία επιστημονικών δεδομένων παίζοντας? Στη δραστηριότητα αυτή θα δούμε τρόπους με τους οποίους ο καθένας από εμάς μπορεί να γίνει πολίτης επιστήμονας ή αλλιώς citizen scientist. Όπως είδαμε στην ενότητα αστρονομία, οργανισμοί όπως η NASA και η ESA δημιουργούν εκπαιδευτικά παιχνίδια και σενάρια για να μάθουν στη νέα γενιά πτυχές της σύγχρονης φυσικής και αστρονομίας με διαδραστικό αλλά και διασκεδαστικό τρόπο. Αλλά δεν μένουμε μόνο στο παιχνίδι, διότι η επιστήμη μας χρειάζεται όλους. Γιατί όμως μας χρειάζεται επιστήμη? Τα ερευνητικά κέντρα έχουν αναπτύξει δράσεις που επιτρέπουν στον πολίτη να ενημερωθεί, να μάθει αλλά και να συμβάλλει στο έργο τους. Η προσπάθειά τους αυτή οφείλεται στη μεγάλη ανάγκη που έχουμε για συλλογή και διαχείριση μεγάλων δεδομένων, τα λεγόμενα Big Data. Επιστήμονες και ερευνητικά κέντρα λαμβάνουν ή χρειάζονται τεράστιο όγκο δεδομένων, τα οποία δεν μπορούν να τα διαχειριστούν, γι' αυτό και η συμβολή του καθενός από εμάς στην παραγωγή επιστημονικών αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας είναι πολύτιμη. Είστε έτοιμοι να γίνετε κι εσείς citizen scientists? Μία νέα ειδικότητα εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, εκείνη του πολίτη επιστήμονα, δηλαδή του citizen scientist. Πρόκειται για εθελοντές πολίτες χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο που συμμετέχουν σε δομημένα επιστημονικά προγράμματα, κάποια από τα οποία οργανώνονται και συντονίζονται από ερευνητικά ιδρύματα, ενώ η δουλειά τους αξιοποιείται από ερευνητές παγκοσμίως. Ποιος είναι όμως ο ρόλος του πολίτη επιστήμονα? Μπορούμε να βοηθήσουμε την επιστήμη με πολλούς τρόπους. Η επιστήμη χρειάζεται τα χέρια, τα μάτια και το μυαλό μας. Έτσι, όταν μας ζητηθεί, μπορούμε να γίνουμε ανθρώπινοι αισθητήρες, να στέλνουμε δηλαδή μέσω ίντερνετ δεδομένα, φωτογραφίες, ηχογραφίες συντεταγμένες, τα οποία συλλέγουμε με τις έξυπνες συσκευές μας. Μπορούμε επίσης να γίνουμε διερμηνείς. Μπορούμε να προσφέρουμε το χρόνο μας για να διδάξουμε σε αυτόματα συστήματα ανάλυσης πώς να σκέφτονται ή να βλέπουν όπως οι άνθρωποι, συχνά παίζοντας κατάλληλα φτιαγμένα παιχνίδια που μας καθοδηγούν. Η επιστήμη χρειάζεται τις ικανότητες του μυαλού μας και της παρατηρητικότητάς μας. Μπορούμε επίσης να συμμετέχουμε ενεργά. Μπορεί ένα πρόγραμμα να ζητήσει τη δική μας γνώμη για ποια προβλήματα χρειάζονται επίλυση, αλλά και τη βοήθειά μας για να συλλέξει απαραίτητα δεδομένα. Επιπλέον, μπορούμε ακόμα και να προσφέρουμε εθελοντικά την επεξεργαστική ισχύ των υπολογιστών μας. Τέλος, μπορούμε να κάνουμε και extreme citizen science. Οι πολίτες επιστήμονες σε αυτό το επίπεδο γίνονται συνεργάτες της ερευνητικής ομάδας, βοηθώντας τόσο στην επιλογή του προβλήματος, όσο και στη δημιουργία και την ανάλυση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων. Επίπεδο για δυνατούς λήπτες. Ποιοι είναι όμως οι κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι πολίτες επιστήμονες και οι υπεύθυνοι των επιστημονικών προγραμμάτων? Πώς θα διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται σωστά και η συνεισφορά των επιστημόνων πολιτών αναγνωρίζεται? Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Επιστήμη του Πολίτη έχει αναπτύξει τις 10 αρχές της επιστήμης του πολίτη που περιγράφουν ποιος είναι ο ρόλος των πολιτών επιστημόνων, καθώς και τις αρχές στις οποίες βασίζεται η επιστήμη των πολιτών. Πώς μπορείτε και εσείς να γίνετε πολίτες επιστήμονες? Υπάρχουν πάρα πολλές ειδικές πλατφόρμες και παιχνίδια στον υπολογιστή, αλλά και εκατοντάδες apps εφαρμογές στο κινητό μας, τα οποία μας εκπαιδεύουν ώστε να μπορέσουμε να ανιχνεύουμε, να καταγράφουμε και να στέλνουμε πραγματικά επιστημονικά δεδομένα. Θέλετε και εσείς να γίνετε ερευνητές στην καθημερινή σας ζωή? Θα θέλατε να συμμετέχετε στην επιστημονική πρόοδο ως πολίτες επιστήμονες, αλλά δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε? Είστε τυχεροί, γιατί παρακάτω θα δούμε μερικά παραδείγματα από εφαρμογές κινητών τηλεφώνων apps και διαδικτυακές πλατφόρμες, μέσω των οποίων μπορείτε να προσφέρετε το διαθέσιμο χρόνο και τη θετική σας διάθεση στην επιστήμη. Εφαρμογές όπως το Space Awareness, το BeGo, το Παρατηρώ, το Last Quake και το DreamLab είναι σίγουρα μια πολύ καλή αρχή για να ξεκινήσετε. Πάμε όμως να δούμε πιο αναλυτικά κάποιες από αυτές. Σκεφτείτε μια διαστημική αποστολή σαν αυτή του Voyager και τι όγκο δεδομένων έχει λάβει η NASA από αυτή. Πώς να τη διαχειρίζετε άραγε? Για να κατακτήσουμε το τελευταίο σύνορο, δηλαδή το διάστημα, η εκπαιδευτική ιστοσελίδα spaceawareness.org έχει δημιουργήσει δραστηριότητες που συνδυάζουν την εξερεύνηση πραγματικών δεδομένων από ερευνητικά κέντρα. Στα παιχνίδια αυτά θα βλέπουμε εικόνες και θα καταγράφουμε στοιχεία και παρατηρήσεις. Υπάρχουν επίσης εκατοντάδες apps εφαρμογές που ο κάθε πολίτης μπορεί να προσφέρει δεδομένα όπως μία φωτογραφία, την τοποθεσία του, την ενημέρωση για ένα συμβάν και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να συμβάλλει με τα αυτιά, τα μάτια και την παρατηρητικότητά του
στη συλλογή των μεγάλων δεδομένων, Big Data. Μία από αυτές είναι η εφαρμογή παρατηρώ.gr, η οποία είναι μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Περίθαλψης της Άγριας Ζωής, Άνιμα, και του εκπαιδευτικού οργανισμού ΣΑΙΚΟ. Ανοίγοντας την εφαρμογή, βλέπουμε ένα χάρτη της Ελλάδας. Όταν ένας επιστήμονας πολίτης εντοπίσει ένα νεκρό ή τραυματισμένο ζώο, καταγράφει το περιστατικό στο χάρτη. Έτσι, καταχωρούνται τα περιστατικά σε όλη την Ελλάδα και κατόπιν ομαδοποιούνται, ανάλογα με το είδος του ζώου, το αίτιο του τραυματισμού και την περιοχή στην οποία βρέθηκε. Με αυτόν τον τρόπο, οι ερευνητές έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να βοηθούν τα ζωάκια, αλλά και να καταγράφουν τις αιτίες των περιστατικών για να βρουν τρόπους αντιμετώπισης. Πάμε τώρα να δούμε μία άλλη εφαρμογή Citizen Science. Η εφαρμογή LastQuake αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση σεισμού. Η ιδιομορφία αυτής της μεθόδου βρίσκεται στον εντοπισμό των σεισμών που βασίζεται πρώτον στους μάρτυρες του σεισμού που είναι οι πρώτοι που θα αισθανθούν τον ίδιο το σεισμό και στην τεχνολογία που επιτρέπει τη γρήγορη συλλογή πληροφοριών των επιπτώσεων ενός σεισμού από τους μάρτυρες. Η ίδια εφαρμογή τους ζητάει να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο και να μοιραστούν φωτογραφίες και βίντεο από υλικές ζημιές. Η εφαρμογή συνεισφέρει στην ελάττωση του κινδύνου από τους σεισμούς, προσφέροντας στο κοινό πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, συμβουλές ασφαλείας μετά από ένα σεισμό και υπηρεσία SMS που επιτρέπει στα θύματα να ενημερώνουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Η εφαρμογή αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε χώρες που βρίσκονται στην Ασία ή την Αφρική, δεν έχει αναπτυχθεί το σύστημα καταγραφής σεισμών, οπότε είναι πολύ χρήσιμο να έχουν μια τέτοια εφαρμογή οι πολίτες και να πατάνε κάθε φορά που νιώθουν ένα σεισμό ένα κουμπί για να καταγράφεται στις γενικές πληροφορίες. Μέχρι στιγμής έχουμε δει εφαρμογές και πλατφόρμες που μας επιτρέπουν να συμβάλλουμε στην διαχείριση και συλλογή δεδομένων. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο είδος Citizen Science μέσω της εφαρμογής DreamDAP. Πρόκειται για μια εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone σε συνεργασία με το Imperial College του Λονδίνου που αξιοποιεί την επεξεργαστική ισχύ των smartphones και την προσφέρει σε διάφορα ερευνητικά κέντρα. Οι πολίτες επιστήμονες μπορούν να την κατεβάσουν, να διαλέξουν ποιο ερευνητικό έργο θέλουν να υποστηρίξουν και κάθε φορά που το κινητό τους φορτίζει έχοντας παράλληλα πρόσβαση στο διαδίκτυο, θα βοηθούν στη μάχη ενάντια σε ασθένειες όπως ο καρκίνος ή η νόσος COVID-19. Βοηθήστε κι εσείς την επιστήμη παίζοντας και για όσους θέλουν κάτι πιο διασκεδαστικό, μη φοβάστε, η επιστήμη των πολιτών δεν είναι καθόλου βαρετή. Στο συνοδευτικό οδηγό θα βρείτε πολλές εφαρμογές παιχνίδια για υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα που επιστρατεύουν την παρατηρητικότητα, τη σκέψη και τις ικανότητές σας για να κάνουν την έρευνα παιχνιδάκι. Εάν θέλετε να εκπαιδεύσετε κι εσείς ένα ηλεκτρονικό σύστημα να σκέφτεται σαν άνθρωπος, να βοηθήσετε επιστήμονες να λύσουν προβλήματα ή να συμμετέχετε σε μια περιπέτεια μαζί με πολίτες από όλο τον κόσμο, σίγουρα θα βρείτε αυτό που ψάχνετε. Εάν έχετε όρεξη για ακόμα περισσότερα, μπορείτε να αναζητήσετε εφαρμογές της επιστήμης των πολιτών πληκτρολογώντας Citizen Science Apps στη μηχανή αναζήτησής σας ή στο Play Store. Εκεί θα βρείτε δεκάδες εφαρμογές από ερευνητικά ιδρύματα και επιστημονικές ομάδες σε όλο τον κόσμο. Βρείτε αυτή που σας ταιριάζει, κατεβάστε τη στο κινητό σας και κατακτήστε την επιστήμη!